με τις πλάτες του 22% του λαού μας, τόσοι σας ψήφισαν, που και αυτό νιώθει στην πλειοψηφία του προδεμένου και αντιλαμβανόμενοι ότι εκπνέει χρόνος ανοχής, από τα λαϊκά στρώματα τρέχετε την αντιλαϊκή σας επίθεση προσπαθώντας να αφαιρέσετε ό,τι έχει απομείνει από τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζομένων. Όχι μόνο φέρνετε νέες και καλές δουλειές και καλοπληρωμένες, που δεν αφήσατε καμία δηλαδή όρθια, τώρα ανακαλύψατε και νέα επαγγέλματα. Επαγγελματίες άνεργοι, 1.100.000 και μάλιστα και καταχραστές ή εν δυνάμει του δημοσίου, το 11% από αυτούς επειδή παίρνουν το επίδομα. Έχει καταδύσει βεβαίως θλιβερή γραφικότητα να μιλάτε με τόσο προσβλητικό τρόπο για όσους τους τσακίσατε τη ζωή, προσπαθώντας να τους φορτώσετε και την ευθύνη από πάνω. Διότι εσείς μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είστε που τσακίσατε τη ζωή αυτών. Εσείς μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είστε που επιδοτήσατε το κλείσιμο στρατηγικών επιχειρήσεων τόσα χρόνια και συνεχίζετε τώρα με τη ΛΑΡΚΟ, τη ΔΕΗ. Όλοι μαζί διαλύσατε ολόκληρους παραγωγικούς στη χώρα μας κλάδους. Θυμίζω, αφανίσατε τα πάντα στη Βόρεια Ελλάδα, ζάχαρη, χαλιβουργία, έλβο, και φέρατε τον λαό και την οικονομία της χώρας μας σε βαθιά εξάρτηση από διεθνή μονοπωλιακά κοράκια και στις πιο βασικές ανάγκες. Εσείς όλοι αφήσατε και αφήνατε χιλιάδες και νέες θέσεις εργασία σε παιδεία, υγεία, στην κοινωνική πολιτική, στην πολιτική προστασία, στις δημόσιες υποδομές. Εσείς η Νέα Δημοκρατία με το αντεργατικό έκτρωμα Χατζηδάκη είστε που δώσατε στην εργοδοσία τη δυνατότητα διευθέτησης του εργάσιμου χρόνου και την τηλεεργασία μαζί, έτσι που να μπορεί πλέον ο εργοδότης να απασχολεί έναν εργαζόμενο αντί για τρεις το 24ωρο, εκτινάσσοντας βέβαια την κερδοφορία τους. Εσείς όλοι μαζί είστε που ξεκληρίζετε χωρίς σταματημό αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, στέλνοντάς τους μαζικά στην ανεργία για να βάλουν το χέρι στο χέρι μονοπωλιακοί όμιλοι της επιχείρησης και τα χωράφια τους. Αυτά δεν είναι τα αίτια της ανεργίας. Αυτή την πραγματικότητα θέλετε να αντιστρέψετε, να κρύψετε ότι εσείς είστε το πρόβλημα, ότι εσείς πρέπει να τιμωρηθείτε για αυτή την κατάντια. Ο ΑΕΔ και οι υπηρεσίες του δεν είναι κανένα δωράκι των εργοδοτών και των κυβερνήσεών τους. Είναι κατάκτηση των εργαζομένων. Έδωσαν μάχες γι' αυτό. Είναι κατάκτηση για την προστασία αυτών που το άθλιο σύστημα που υπηρετείται τους καθιστά ευάλωτους. Είναι χρήματα του λαού και μόνο αυτού που τα δίνει για την επιβίωση αυτών που το σάπιο σύστημά σας θεωρεί περιττούς και που το σημερινό νομοσχέδιο τους τιμωρεί κιόλας επειδή σας επιβαρύνουν με την παρουσία τους. Αφορούν βέβαια, έχει αναλυθεί σε στοιχειώδη κάλυψη και κοινωνικό τουρισμό, κατοικία, παιδικούς σταθμούς. Και δεν σας έδωσε κανείς άδεια αυτά τα χρήματα, αυτές τις φορές, να τις βάλετε στο χέρι και να τα ξοδέψετε σε τρελούς μισθούς για μάνατζερς, για πλουτισμό εμπόρων κατάρτισης και για λίστες ψηφισάντων που χρειάζονται για την αναπαραγωγή των συσχετισμών των ανθρώπων της εργοδοσίας στο εργατικό κίνημα που έχουν ολοκληρωτικά απαξιωθεί. Έως τώρα καλύπτονταν ένας στους 10 ανέργους. Τους 9 από τους 10 τους πετάξατε εκτός στην απόλυτη απόγνωση με διάφορα τερτύπια. Για σας πιο σημαντικό είναι να δίνετε τα χρήματα σε αποζημιώσεις, σε κατασκευαστικούς και αερομεταφορικούς ομίλους ή για πυράβλους για την ενίσχυση του δημοκρατικού έργου της Σαουδικής Αραβίας. Και τώρα ήρθατε να περιβλάβετε και τον τελευταίο, έναν στους 10. Το μόνο που δεν προβλέπει το νομοσχέδιο είναι να διαγράψετε ως καταχρηστές και αυτούς που παίρνουν κανένα χαρτζιλίκι από παππούδες και γιαγιάδες για να ζήσουν. Έχετε ξεφύγει τελείως. Αν ένα πράγμα που έχετε πραγματικά καταφέρει είναι το ότι κάνατε τα παράσιτα τους κεφαλαιοκράτες των επιχειρηματικών ομίλων, τελείως παράσιτα. Τους απαλλάξατε από φόρους, από ασφαλιστικές εισφορές, από μέτρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, από πλήρη και σταθερή εργασία και τώρα απαλλαγή περαιτέρω και από έξοδα κατάρτισης και μισθού. Ο γονιός δηλαδή ουσιαστικά θα πληρώνει και την κατάρτιση και το μισθό του παιδιού του. Ή θα πληρώνει την επιπλέον κατάρτιση του παιδιού του για να το βάζει ο εργοδότης να εργάζεται δύο και τρεις ειδικότητες ταυτόχρονα, μη και χαθεί κανένα δευτερόλεπτο ξεζουμίσματος. Δεν τους αφήσατε τον παραμικρό ρόλο σε αυτή την κοινωνία. Τελείως, μα τελείως παράσιτα. Και κύριε Υπουργέ, αυτό το έσχος να καταστέλλετε με τέτοια αγριότητα όποιον διαφωνεί, όποιον αντιδρά, όπως οι εργαζόμενοι στον ΑΕΔ, το άγριο ξύλο και οι συλλήψεις στην αντιπεριαλιστική απεργιακή κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη, οι παράνομες απεργίες παντού, όπως τον ΟΑΣΤ, αυτές τις μέρες, δεν δείχνουν τίποτα άλλο από το πραγματικό σας φόβο. Παραπάει όμως, κύριε Υπουργέ, παραπάει. Τα δραγαθήματά σας μπορεί για την αστική τάξη να αποτελούν τείχος, το ανυπέρβλητο εμπόδιο απέναντι στην ταξική πάλη. Πολύ γρήγορα όμως το γκρέμισαν, το έκαναν συντρίμια. Όπου το αποφάσισαν οι εργαζόμενοι, η Food, Costco, Larco, Πετρέλα Καβάλας, και γι' αυτό χτυπάτε ανελέητα, για να προλάβετε μη και γίνει αυτή η απόφαση ενιαία, γενική, ταξική, στους κλάδους, πανελλαδικά. Και σωστά ανησυχείτε. Διότι όταν γίνει αυτό,
πραγματικά κινδυνεύεται. Από τι κινδυνεύεται? Του να γίνουν οι μόνες καταχωρήσεις που θα υπάρχουν στο Μητρό ανέργων να είναι τα παράσιτα, οι εκμεταλλευτές και το πολιτικό τους προσωπικό. Το τέλος δηλαδή της ανεργίας και της φτώχειας. Ευχαριστώ.